Μια κοπέλα θέλει να πάει Θεσσαλονίκη και κάνει το stop γιατί δεν είχε άλλο μέσο να πάει. Ένας τύπος ξεκινάει από το σπίτι του να πάει Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι στην Εθνική Οδό περίπου, σε ένα σημείο. Και τη βλέπει. Λίγο πιο έξω από την Αθήνα, κάνει το stop, σταματάει και την παίρνει. Αφού πάει Θεσσαλονίκη εκείνη και είχε μια πάρα πολύ ωραία ηλιόλουστη ημέρα. Η κοπελίτσα, λίγο τολμηρή καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, άρχισε να το χαϊδεύει λίγο το ποδαράκι. Μετά από λίγο τον χαϊδεύε λίγο στην πλατούλα. Να σου ανεβάζει ταχύτητα ο τύπος γιατί αρχίζει και ανάβει. Μετά τον χαϊδεύει λίγο στο στήθος. Ανάβει αυτός, όσο ανάβει αυτός, τόσο πατά και τον γκάζει. Κάποια στιγμή η κοπέλα βέβαια τον εχουφτώνει. Το καταλάβαμε. Κανονικά και με τον νόμο με 200 ο τύπος πήγαινε στο δρόμο με 200. Έλα όμως που μπροστά του να ένας βράχος με το συμπάθειο και δεν προλαβαίνει να φρενάρει και σκάνε πάνω στο βράχο και η κοπέλα έφυγε από τον μπαμπρίζι. Ο τύπος δεν έχει πάθει γρατζουνιά. Τίποτα! Μαζεύεται κόσμος και τα λοιπά. Ο τύπος αρχίζει και φωνάζει: φέρτε μου την ηλίθεια! Πού είναι αυτό το βλαμμένο! Πού είναι αυτό. Πού είναι αυτή. Μην πω τίποτα χειρότερο! Πού είναι. Καλά, ρε φίλε, του λένε γύρω-γύρω. Καλά, ρε φίλε. Εσύ δεν έχεις ούτε μια γρατζουνιά, ρε. Πού είναι, ρε κοπέλα, ρε. Φέρτε μου την κοπέλα, ρε. Πώς είναι η κοπέλα, πού είναι η κοπέλα. Άστα του λένε: η κοπέλα είναι χάλια. Μήπως είδατε τι κρατάει στο δεξί της χέρι. Σοκαφέ Morning Show.